Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός ψηφιακής πολιτικής, κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εισήγαγε εδώ που τα λέμε και το θέμα με την ψηφιακή πολιτική, ναι, ως υπουργός. Η συγκυρία και το διάστημα. Τον κύριο Πιερακάκη πιο πριν. Ναι. Οπότε... Λοιπόν, ναι. Ακούσαμε πολλά λάμπρα από τον κύριο Πιερακάκη. Ναι. Η Ελλάδα θα τρέξει σε άλλους ρυθμούς, θα τρέξει σε 5G. Γίνεται διασύνδεση όλου του κρατικού μηχανισμού, ναι, των υπηρεσιών. Θα είμαστε ένα νούμερο, ναι, πίσω από κάθε πολίτη. Θα ήθελα να πω τα σχόλια από αυτά που ακούσαμε. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι πολιτικές διαφωνίες είναι, θα έλεγα, δεύτερης τάξης. Υπάρχουν πολύ σοβαρές. Είχα μάλιστα και κατά την παράδοση παραλαβεί με τον κύριο Πιερακάκη μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Η χώρα μας δυστυχώς δεν είχε εθνική ψηφιακή στρατηγική. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το 2013 να παγώσουν κονδύλια ύψους 1,2 δις για έργα ψηφιακής πολιτικής. Διότι τα έργα αυτά γίνονταν κατακαιρματισμένα, γίνονταν, σας έλεγα, επαναλαμβανόμενα στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση πόρων, και αυτό είχε έτσι ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά προσβλητική επιστολή του Ιωάννης Χαν τότε προς τους αρμοδίους υπουργούς, που τους έλεγε ότι λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά το 1,2 δις δεν έχετε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε μέχρι ότου συγκροτήσετε τον ενιαίο φορέα άσκησης ψηφιακής πολιτικής, που στην αρχή ήταν η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και μετά το Υπουργείο, και βεβαίως ξεκαθαρίσετε και τα πράγματα ως προς την εθνική ψηφιακή σας στρατηγική. Έχει δρομολογηθεί η εθνική ψηφιακή στρατηγική. Φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα έργα τα οποία είχαμε εμείς δρομολογήσει συνεχίζει και τα υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Ανασυγκρότησης, όπως μετονομάστηκε. Δυστυχώς, βέβαια, είχαμε κάποιες αναπροσαρμογές στα οργανογράμματα, οι οποίες μπορούν μόνο να εξηγηθούν από μια πρόνοια τοποθέτησης άλλων προσώπων. Δεν μπορώ εγώ πολιτικά να τις εξηγήσω γιατί γίνανε. Για να καταλάβετε, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μία ρότα. Για την αριστερά, για την προοδευτική παράταξη, το κριτήριο είναι εάν τα έργα ψηφιακής πολιτικής, πρώτον, διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον ως προς το ύψος των δαπανών τους, και δεύτερον, εάν διαμορφώνουν προϋποθέσεις ούτως ώστε οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες. Να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, προσέξτε, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες θα είναι είτε μήτρα συνοχής, είτε μήτρα νέων ανισοτήτων. Εάν κάνουμε τη δεύτερη επιλογή, εδώ θα είμαστε απλώς για να βλέπουμε τις καινούργιες οικονομικές κρίσεις. Αυτό που λέτε, μήτρα. Να σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο έργο στον πρωτογενή τομέα. Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής οικονομίας. Τι λέει, τι κάνει αυτό το έργο? Αυτό το έργο χτίζει μια μεγάλη δημόσια υποδομή από 6.500 τηλεμετρικούς σταθμούς, κεραίες να το πούμε πιο απλά, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα, τα οποία δεδομένα μαζί με τα δεδομένα τα δορυφορικά στα οποία έχει πρόσβαση η χώρα συλλέγονται σε ένα σερβερ, και από εκεί μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες και να δίνουμε συμβουλή στον αγρότη εξειδικευμένη που αφορά το χωράφι του, όχι γενική, να έχουμε τα δεδομένα παραγωγής. Φανταστείτε ότι αυτός ο σερβερ θα μαζέψει τα δεδομένα παραγωγής μετά από 1, 2, 3 καλλιεργητικές περιόδους, και θα έχουμε για τη μισή καλλιεργήσιμη γη της χώρας στην πρώτη φάση, 15 εκατομμύρια στρέμματα, δεδομένα παραγωγής. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια τεχνολογία, όπου έχει εφαρμοστεί πιλωτικά, φέρνει εξοικονόμηση πόρων γύρω στο 35-45% ανάλογα με την καλλιέργεια. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εάν δεν είχαμε κάνει εκεί μια ισχυρή δημόσια παρέμβαση, όπως κάναμε με το σχεδιασμό αυτού του μεγάλου έργου, και αφήναμε τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει αυτή την τεχνολογία, κάποιες περιοχές θα ήταν εντός αυτής της τεχνολογίας και κάποιες περιοχές εκτός. Δείτε τώρα την ανισότητα του αγρότη που έχει πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία με τον αγρότη που δεν έχει πρόσβαση. Διότι ο αγρότης ο οποίος έχει πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία ξέρει πότε και πόσο να ποτίσει, πότε και πόσο λίπασμα να ρίξει, πότε και πόσο φάρμακο να βάλει, πότε θα μαζέψει τον καρπό του, και αυτό μπορεί να μας δώσει και αλυσίδα αξίας. Διότι και εσείς και εγώ σαν καταναλωτές, εάν γνωρίζουμε ότι, ας πούμε, ένα κρασί είναι προϊόν γεωργίας ακριβίας και το σταφύλι του είναι προϊόν γεωργίας ακριβίας, γνωρίζουμε ότι δεν έχει υπερφορτωθεί με πότισμα, δεν έχει πάρει περισσότερα λιπάσματα από ό,τι χρειάζεται, δεν έχει πάρει περισσότερα φάρμακα από όσα χρειάζεται, έχει μαζευτεί στην ώρα του και το προϊόν το οποίο έχουμε είναι καλό. Άρα, αλυσίδα αξίας. Είναι σημαντικό όμως,
Και εδώ είναι και η διαφορά, νομίζω, η πολιτική η οποία μπορεί να εντοπίσει κανείς. Αυτές οι τεχνολογίες να διαχέονται στην κοινωνία, την οικονομία και την παραγωγή με τρόπο ομοιόμορφο, ισόρροπο και δίκαιο. Να πάμε σε μια άλλη αλυσίδα στην πολιτική, ναι, γιατί των πραγμάτων. Τα γνωρίζει καλά τα θέματα και ο Παπάς αυτά. Ναι, αλλά είναι και ένα στέλεχος με αυξημένο κύρος και επιρροή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσουμε και για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει απολογισμένα σε ερωτήσεις. Να πάμε στην Νοβάρτης, ναι, που ενώ χθες είχαμε 28 Οκτωβρίου, το γυρίσατε σε 25 Μαρτίου. Ακούγεται θα το κάνετε κούγκι στην Επιτροπή, λέει μέσα. Νομίζω ότι θα επικρατήσουν λογικές σκέψεις. Το κάθε κόμμα έχει τη δυνατότητα να διορίζει τα μέλη της Επιτροπής που θέλει και εύχομαι ειλικρινώς να αποστεί από ακραίες σκέψεις η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικές αυτές. Έχουν υπάρξει συγκλονιστικές αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες και θα σας έλεγα ότι μία τέτοιου τύπου επιμονή θα αυξήσει κατακόρυφα την καχυποψία του κόσμου, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Ξέρετε, και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ μετρημένος όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές οι οποίες καλούνται να κρίνουν το τι ακριβώς συνέβη. Αλλά εδώ πέρα, εάν επιμείνει η Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοιου τύπου επιλογή για να αποκλείσει συγκεκριμένα στελέχη της παράταξης της δικής μας από την Επιτροπή, θα έλεγα ότι θα είναι πάρα πολύ ύποπτο. Δεν θέλω να πω ομολογία ένοχης. Εννοείται τώρα εσείς για το αίτημα του κινήματος αλλαγής, έτσι, για να εξαιρεθούν από τις εργασίες ο κ. Πουλάκης και ο κ. Τζανακόπουλος. Ναι, ναι. Το κίνημα αλλαγής το ζήτησε όμως αυτό. Εντάξει τώρα. Τι, γιατί εντάξει, πείτε μας. Εδώ είμαστε και θα δούμε. Θα περιμένουμε λίγο. Έτσι δεν είναι, ας μην προτρέχουμε. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η Επιτροπή. Αλλά σας λέω, εδώ πέρα, εάν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί. Πρώτον, τι σκοπό πιστεύετε θα έχει αν γίνει κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο θα γίνει? Δικαιούμαστε όλοι μας να είμαστε πολύ καχύποπτοι. Με συγχωρείτε. Πότε είναι ο κύριος Φρουζής, πότε πάει στην Επιτροπή? Έρχεται σήμερα. Πρώτος μάρτυρας είναι ο κύριος Φρουζής. Είναι πρώτος μάρτυρας ο κύριος Φρουζής. Είδατε πως έρχεται και δένει το γλυκό που λέμε. Θα είναι εάν δεν γίνει. Ελπίζουμε να μην γίνει. Ελπίζω να επικρατήσουν ψήφοι. Ελπίζω να επικρατήσουν. Θα βρεθεί η ουσία. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι. Η ουσία, και εκεί πέρα θα πρέπει να σταθούμε εμείς. Η ουσία είναι ότι η εταιρεία αυτή έχει κινηθεί σκανδαλωδώς ανά την Ιφίλιο. Κινήθηκε σκανδαλωδώς πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα ήταν χώρα αναφοράς για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών των φαρμάκων και θα πρέπει να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει για να δούμε τι έχει γίνει. Αν ισχύει δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι χρημάτιζε και πολιτικούς, εάν απλώς χρημάτιζε γιατρούς, νομίζω ότι κάποια πράγματα μιλάνε και από μόνα τους. Άρα λοιπόν θα έλεγα έτσι με τους τόνους χαμηλά και με σεβασμό στις πρόνοιες, στις συνταγματικές, στον κανονισμό της Βούλης, να αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν. Όσον αφορά το σκάνδαλο, κύριε Παπά, καθαρά το φαρμακευτικό, ιατρικό, έχει πέσει φως. Πιστεύετε τώρα στο θέμα της προηγούμενης διακυβέρνησης, της δικής σας, τα χρόνια που εσείς ήσασταν στην κυβέρνηση. Έπεσε φως για το κομμάτι το φαρμακευτικό, ιατρικό, πέρα από το πολιτικό κομμάτι? Συγχωρείτε, ταλανίζεται η πολιτική ζωή από αυτό το ζήτημα, νομίζω, με τρόπο πάρα πολύ έντονο. Συνεπώς, αν μη τι άλλο, αφέθηκαν οι δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι. Άσχετο που μετά βγήκανε κάποιοι και απειλούσανε και τους δικαστές και λέγανε θα τους λιώσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω, θα τους τελειώσω, θα τους πάω μέχρι τέλους. Έτσι, τα ακούσαμε αυτά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι. Η Νέα Δημοκρατία νόμιζε ότι θα κάνει μια συνολική αντεπίθεση για να σιωπήσουν όσοι γνωρίζουν και όσοι έχουν δει με τα μάτια τους το τι γινότανε. Φαίνεται όμως ότι αυτό το πράγμα θα γυρίσει μπούμεραγκ. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχω κληθεί και μετά την Επιτροπή. Εδώ είμαστε. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Αν δεν κάνω λάθος, είστε μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Ναι. Προς τα πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Προς την σοσιαλδημοκρατία, θα παραμείνει και στις ρίζες της αριστεράς? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς, αλλά η σοσιαλδημοκρατία, η πράσινη, η αριστερά, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναθεμελιώσουν την κριτική τους στις ασκούμενες πολιτικές και στο οικονομικό σύστημα και γίγνεσθε με τρόπο αποτελεσματικό και να κάνουν βήματα προς συγκλήσεις, βήματα τα οποία θα φέρουν συγκλήσεις πάνω σε μια πραγματικά προοδευτική ατζέντα. Τι σημαίνει προοδευτική ατζέντα? Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα τα ζητήματα τα οποία θα αποκαθιστούν τη σχέση του ανθρώπινου είδους με τον εαυτό του και με το περιβάλλον. Ο πλανήτης μας δεν είναι
απεριόριστος, είναι πεπερασμένος, έτσι, άρα τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να μας απασχολήσουν, όπως και θα πρέπει να μας απασχολήσει ο σχεδιασμός πολιτικών οι οποίες θα μειώνουν τις τεράστιες ανισότητες τις οποίες βιώνουμε. Κύριε Παπά, είχαμε δηλώσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα πω εγώ και τον κύριο Βούτση, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, πολύ σημαντικό πρόσωπο και πολύ ιστορικός, έτσι, προσωπικότητα για την αριστερά. Υπήρξε ένας προβληματισμός για το αν ήσασταν έτοιμοι να κυβερνήσετε τα προηγούμενα χρόνια. Το αν ήταν έτοιμο το δημόσιο και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και να δημιουργήσει κάτι καινούριο για τον πολίτη. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε. Σύντομα. Βρίσκεται κάπου να συμφωνείτε με τον κύριο Βούτση. Έχω διατυπώσει τη θέση και εγώ και άλλα στελέχη ότι αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι όχι μόνο δηλώνουμε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να μολυνθούμε εντός εισαγωγικών με τις προσδοκίες και τις αγωνίες του προοδευτικού κόσμου, αλλά αποδείχθηκε ότι και το 2015 ήμασταν οι μόνοι έτοιμοι να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Η άλλη παράταξη ήταν έτοιμη να συνεχίσει μια πορεία καταστροφής. Ευτυχώς για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα, έγινε η πολιτική αλλαγή το 2015 και είχαμε αυτά που είχαμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κοντογιώργη, η ιστορία προχωράει με τους έτοιμους. Είσαστε έτοιμοι. Είσαστε έτοιμοι για να προχωρήσετε. Ήμασταν έτοιμοι και τότε να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Γνωρίζαμε ότι παραλαμβάνουμε μια οικονομία χρεοκοπημένη, ότι παραλαμβάνουμε άδεια δημόσια ταμεία, ότι θα πρέπει από την επομένη να τσακωθούμε με τους δήμους, με τα νοσοκομεία, με τα πανεπιστήμια, γιατί θα χρειάζονταν να γίνει χρήση των αποθεματικών τους για να πληρωθούν μισθοί συντάξεις. Ξέραμε ότι θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στη διαπραγμάτευση. Είχαμε ενδεχομένως περισσότερες προσδοκίες από τη διαπραγμάτευση στην πρώτη φάση από όσα τελικά καταφέραμε. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε, το φέραμε ενώπιον του ελληνικού λαού. Και ζητήσαμε να μας κρίνει εκ νέου. Και μας έκρινε το Σεπτέμβριο του 2015. Και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία έχει καταγράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν ο πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Για να έχουμε 10 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, 10 μονάδες κάτω την ανεργία, προστασία των αδυνάμων και κάποια πράγματα τα οποία βλέπω πολύ μεγάλη πρόνοια να ξυλώνονται από τα πρώτα νομοθετήματα. Έτσι, επειδή... και αναφέρομαι και στον αναπτυξιακό νόμο και το τι παρήσφρισε μέσα στον. Επειδή γίνεται και μια συζήτηση νόμο στο ΣΥΡΙΖΑ για την για τον τρόπο εκλογής του αρχηγού. Το brand name είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ ισχυρά ονόματα στη διεθνή πολιτική πλέον. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε και μια διεθνή παρουσία η οποία τον έχει καταστήσει έναν πολιτικό διεθνούς εμβέλειας πλέον. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα επιτυχημένο ιστορικό πείραμα το οποίο έφερε ένα κόμμα της παραδοσιακής αριστερά σε θέση διακυβέρνησης. Και είναι αντικείμενο μελέτης της πολιτικής επιστήμης, πρέπει να σας πω, και τώρα έχει αναπτυχθεί εξαιρετικό ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών για το τι ακριβώς συνέβη και θα τα συζητήσουμε και εμείς και σε ένα διεθνές συνέδριο που θα κάνουμε με διεθνείς μετακλήσεις όλα αυτά τα ζητήματα. Θα συζητήσετε και, κύριε Παπά, τι έγινε και το πρώτο εξάμεινο του 2015, διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τώρα το συζητάμε πολύ, το ακούτε κι εσείς, τι έγινε, Plan B, Βαρουφάκη, Σόιμπλε, δραχμή, σενάρια. Δεν είναι λίγο αστείο αυτό όμως τώρα? Ναι. Έτσι, δηλαδή, προσέξτε, από το πρώτο εξάμεινο του 2015 έχει μεσολαβήσει δημοψήφισμα, δεύτερη εκλογή, επιτυχημένη ολοκλήρωση προγράμματος, έξοδος στις αγορές, μείωση της ανεργίας, οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, μεγάλες μεταρρυθμίσεις, λύση του μακεδονικού. Και πάμε τώρα αναδρομικά να αξίσουμε τι είχε γίνει το πρώτο εξάμεινο του 2015. Το πρώτο εξάμεινο του 2015. Και τον Άγιο Γεράσιμο να είχαμε Υπουργό Οικονομικών, την ίδια συμπεριφορά θα είχαν απέναντί μας, διότι υπήρχε η πολιτική επιλογή να μας λιώσουν. Αυτό θέλανε. Ήταν απολύτως προφανές ότι η Γερμανία εκείνο τον καιρό φοβόταν ότι οποιοδήποτε προηγούμενο άμβλυνσης των προϋποθέσεων του προγράμματος που είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς θα άνοιγε μια κερκόπορτα κακή. Και μάλιστα στιγμάτιζε και την αριστερά ως δύναμη αντιευρωπαϊκή. Και ήρθαν οι εξελίξεις όλο αυτό το διάστημα για να αποδειχθεί ότι η Ευρώπη τα προβλήματά της τα βιώνει από τα δεξιά. Συντηρητικές δυνάμεις είναι αυτές που προκρίνουν τον Brexit. Το κίνδυνο εκλογής της Λεπέν είχαμε. Όλο το 2016 αυτό συζητάγαμε. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, τι θα γίνει στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Έτσι δεν είναι? Άρα η Ευρώπη κινδυνεύει από τις εθνικές αναδιπλώσεις, όχι από την ισχυρή, σοβαρή προοδευτική ατζέντα που οφείλουν σοσιαλιστές, αριστερά και πράσινοι στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα, θα σας έλεγα εγώ, να προτάξουν. Απ' την άλλη, πάλι εκλογικά και το αφεντές χθες στη Γερμανία κατέγραψε μεγάλο ποσοστό ανησυχίας στη Γερμανία και για τους ανησυχίες και οι Εβραίοι της Γερμανίας, και στην Ιταλία. Και εκεί τα ποσοστά δείχνουν άλλα. Και στην Γερμανία έχουμε και το αντίστροφο φαινόμενο, που στη Θουρκία ήταν για πρώτη φορά πρώτη η αριστερά. Το Die Linke δηλαδή κέρδισε τις εκλογές. Έχουμε εξελίξεις και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με προοδευτικό πρόσημο. Εμείς νομίζουμε ότι, και το πιστεύουμε βαθιά, ότι οι πολιτικές ή προοδευτικές είναι αυτές που μπορούν να εγκινηθούν τον ενιαίο βηματισμό της Ευρώπης. Οι ιδέες οι οποίες φλερτάρουν με την αντίληψη που λέει ότι ο καθένας να κοιτάξει τα της αυλής του και η Ευρώπη μας θα είναι μια χαρά, είναι οδυνηρές ιδέες. Και αυτό που σας λέω ήταν η επίσημη γερμανική πολιτική κατά την κρίση του 2015. Αυτό το έλεγε ο Σόιμπλε, ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εάν ο καθένας κοιτάει μόνος του να τακτοποιεί τα του οίκου του, η Ευρώπη μας θα είναι καλά. Τι σημαίνει αυτό? Μια Γερμανία η οποία δεν έχει πάρει απόφαση να μπει και με τα δύο πόδια μέσα στην Ευρώπη, να αναλάβει το βάρος αυξημένων προϋπολογισμών, μηχανισμού αναδιανομής πλεονασμάτων, εξισορροπητικών μηχανισμών που θα αποβάλουν τις πιθανότητες περιφερειακών ανισοτήτων, ό,τι γίνεται και σε άλλες ομοσπονδίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική εδώ πέρα, ή μάλλον, ας πούμε, υπάρχουν ομοσπονδιακά συστήματα τα οποία λειτουργούν πολύ πιο ισορροπημένα. Σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη και πρέπει να προχωρήσει με τολμηρά βήματα. Λοιπόν, με τη μείωση, θα είδα την είδηση που είπε ο κ. Σταϊκούρας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη μείωση του χρέους και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει, και φαίνεται πως μπαίνει σε έναν δρόμο. Και κάτι πετυχαίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια, δανείζονταν με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Είχαμε και εμείς το σχεδιασμό αποπληρωμής των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι, ξέρετε, για τη χρηματοδότηση της οικονομίας υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λύσεις. Το μείζον ζήτημα είναι το ποιες δημοσιονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές συνοδεύουν μία ρύθμιση του χρέους. Διότι εάν έχεις πάρει την καλύτερη ρύθμιση του χρέους και κάνεις πολιτικές οι οποίες θα ξαναγυρίσουν την οικονομία σου στην ύφεση, ξαναπέφτεις στην ίδια λούμπα. Σας πω ένα παράδειγμα. Εάν, ας πούμε, όταν εμείς διεκδικούσαμε τη ρύθμιση του χρέους και πετύχαμε τη λύση που πετύχαμε, που μας έφερε στην κορυφή της λίστας ως προς την ορίμανση του χρέους διεθνώς, ως προς το γεγονός ότι έχουμε τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Εάν εκείνη τη στιγμή έρχονταν 2-3 μεγάλοι εταίροι στην Ευρώπη και λέγανε θα σας δώσουμε την καλύτερη λύση για τα δάνειά σας, αλλά θα κάνετε 10 δις λιτότητα. Θα ήταν ένα πακέτο το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε? Δεν θα έπρεπε να το πάρουμε. Νομίζω ότι κι εσείς ως δημοσιογράφοι θα μας παροτρύνατε να μην το πάρουμε. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι τεχνικές λύσεις πάντα υπήρχαν και αποδεικνύεται δυστυχώς ότι το χρέος αποτέλεσε μοχλό πίεσης για να επιβληθούν πολιτικές οι οποίες είχαν αρνητικές συνέπειες. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εμείς. Καλή δύναμη σας εύχομαι και καλές επιτυχίες. Και θα τα πούμε και μετά την είπαμε προκαταρχική. Ξέρετε, καμιά φορά, επειδή διαμορφώνονται και συγκεκριμένες καταστάσεις στο ευρύτερο τηλεοπτικό τοπίο, πρέπει να την πούμε και την καλή μας την κουβέντα. Το κανάλι της Βουλής είναι κάτι το οποίο μπορεί και πρέπει ο τηλεθεατής να το επιλέγει για την ισορροπή ενημέρωσή του. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.